Η πρώτη ερώτηση είναι, πρόκειται για κάποιο συγκεκριμένο έργο του Τσέχοφ ή συγγραφή? Τι ακριβώς είναι? Όπως, καταρχήν καλησπέρα, όπως, γεια σου Άγγελε, τι κάνεις και τα λοιπά. Όπως λοιπόν λέει και ο τίτλος είναι Τσέχοφ. Εμείς λοιπόν κάναμε μία παράσταση με αφορμή και με αγάπη πολύ πάνω στο υλικό του Τσέχοφ. Διότι ο Τσέχοφ, όπως ο Σέξπιρ, ο Μπέκετ, η αρχαία τραγική, είναι ένα ορόσημο για τη δουλειά μας και για τους ηθοποιούς και για τους σκηνοθέτες. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που μαζί με τον Στανισλάφσκι αλλάξαμε το ρου του θεάτρου και μιλάμε για έναν άνθρωπο σπουδαίο, συγγραφέα, ο οποίος έγραψε 4 καταπληκτικά έργα, το Θεοβάνια, τις Τρεις Αδερφές, το Γλάρο, το Βυσσινόκηπο, αλλά πριν από αυτό είχε ασχοληθεί με τις νουβέλες, με τα μυθιστορήματα, με τα διηγήματα και με μονόπραχτα. Ο άνθρωπος λοιπόν είχε μια εξελικτική πορεία, όπως οφείλει να και ένας καλλιτέχνης, που ξεκίνησε από τη μικρή φόρμα, από το διήγημα, από τη νουβέλα και κατέληξε στη συμπίκνωση που λέγεται θεατρικό έργο. Εμείς λοιπόν ασχοληθήκαμε με πολύ αγάπη και με πολύ σεβασμό με τον τεράστιο αυτό συγγραφέα, αλλά χωρίς φόβο, με τα διηγήματα. Έχει δηλαδή η παράσταση αποτελείται από διηγήματα, από μονόπραχτα, από κομμάτια των θεατρικών του έργων και από στοιχεία της βιογραφίας του. Είναι δηλαδή μια σειραφή διηγημάτων, μονοπράκτων, θεατρικών, κάποιων μονολόγων των θεατρικών του έργων και στοιχεία της βιογραφίας του. Η παράσταση λοιπόν είναι κωμωδία, όπως λέει και ο ίδιος για τα έργα του. Είναι κωμωδία. Έχει γράψει όμως και πολύ δυνατά δράματα. Δηλαδή τα θεατρικά που αναφέρει είναι δραματικά. Τα θεατρικά του έργα είναι κωμικά. Είναι κωμωδία. Αυτό τα αναφέρει, ως κωμωδία. Α, τα θεωρεί ο ίδιος. Ο ίδιος γράφει κωμωδία σε 4 πράξεις. Α, ναι. Το ότι έχουμε την εντύπωση ότι είναι αυτό που λες εσύ ψυχομπούκωμα είναι επειδή τα έχουμε δει να ανεβαίνουν με ένα τέτοιο τρόπο που να λες εσύ αυτή την λέξη ότι είναι δράματα. Ο άνθρωπος γράφει λοιπόν για τη ζωή και επειδή ήταν και επιστήμονας ο άνθρωπος, ήταν γιατρός και επειδή ήξερε ότι θα πεθάνει, δηλαδή τα τελευταία 10 χρόνια της ζωής του επειδή είχε φυματίωση και επειδή ήταν και γιατρός, ήξερε όλη την εξέλιξη της ασθένειας, δηλαδή ήξερε πότε ακριβώς θα είναι το τέλος του περίπου. Όπως καταλαβαίνεις και η ζωή του και το έργο του είναι σαν να γράφει και να ζει σαν να είναι τελευταία του φορά. Αυτή δηλαδή η ενέργεια ότι ξέρεις το τέλος σου, του ανθρώπου αυτού του έδωσε δύναμη. Του έδωσε δύναμη για να παρουσιάσει έργο, για να αφήσει κάτι πίσω του. Και τον οδήγησε αυτό που λέμε στα άκρα, να ζει τη ζωή του στα άκρα και τα θεατρικά του έργα, και τα θεατρικά του έργα είναι πολύ στα άκρα. Δηλαδή, όπως και στη ζωή, η κωμωδία και το δράμα είναι ταυτόχρονα. Δηλαδή, βλέπουμε έναν άνθρωπο να γλιστράει με μία μπανανόφυλλα μες στον δρόμο, εμείς γελάμε, αλλά ο εκείνος αυτός τη στιγμή ο ίδιος άνθρωπος υποφέρει. Δηλαδή, όταν γράφει κωμωδία και μας κλείνει το μάτι, αυτό θέλει να μας πει. Ότι και σε μια κηδεία να πας γίνονται πολύ κωμικά πράγματα και κωμικοτραγικά. Δηλαδή, κωμωδία και δράμα, δεν υπάρχει τίποτα χωρίς δράμα και δεν υπάρχει κανένα δράμα χωρίς κωμωδία. Δηλαδή, πίσω από την κωμωδία κρύβεται ένα μεγάλο δράμα και πίσω από ένα μεγάλο δράμα κρύβεται μια μεγάλη κωμωδία. Οπότε, εγώ πιστεύω ότι ο Τσέχοφ είναι μια κωμωδία με τραγικές, πώς το λένε, καταστάσεις. Και αυτή την πρόταση προσπαθούμε να δοκιμάσουμε πάνω σκηνή με τα νέα τα παιδιά αυτά, να παρουσιάσουμε τον Τσέχοφ ως κωμωδία με πάρα πολύ ακραία και ακραίες τραγικές, υπαρξιακές και δραματικές καταστάσεις. Εμείς λοιπόν... Να ρωτήσω, ναι. Πριν προχωρήσεις, αυτή την επιλογή είναι από ό,τι έμαθα, πρόκειται για 2 μονόπρακτα και τα υπόλοιπα είναι πεζά. Πρόκειται για το δίγημα «Η Παπριγκούνια», με τον τίτλο «Η Παπριγκούνια», για το δίγημα με τον τίτλο «Ο Παροξισμός», για το μονόπρακτο «Η Βλαβερέ Συνέπειες του Καπνού», για το μονόπρακτο «Η Αρκούδα». Και επίσης υπάρχουν και για το διήγημα «Ο Μαύρος Μοναχός». Υπάρχουν δηλαδή 3 διηγήματα, υπάρχουν 2 μονόπραχτα και στοιχεία από μονολόγους στο θεατρικά του έργων, όπως από τις Τρεις Αδερφές. Η επιλογή και η δραματική επεξεργασία του κειμένου έγινε με εμένα, βέβαια ουσιαστικά έγινε από όλο το θίασο, γιατί είναι μια ομαδική δουλειά, όπως πρέπει να είναι και το θέατρο. Με εμένα, τέλος πάντων, να δίνω τη γραμμή και όλος ο θείος μαζί. Ουσιαστικά έγινε από όλο το θείασο. Η επιλογή των έργων του Τσέχοφ. Η επιλογή των έργων έγινε μέσα από τη διαδικασία της πρόβας, από μένα και από όλο το θείασο, από τους αυτοσχεδιασμούς και τις πρόβες που κάναμε. Δηλαδή, εμείς έχουμε έτοιμα να παρουσιάζαμε προσκόρο και άλλα 15 διηγήματα. Ότι επιλέχθηκαν αυτά τα συγκεκριμένα έχει να κάνει με το πώς σχηματίστηκε στο τέλος η παράσταση. Δηλαδή, τα παιδιά δεν ξέρω αν το είπαν προηγουμένως. Εγώ ασχοληθήκανε, τους έδωσα και διαβάσανε όλα του τα διηγήματα που είναι 3 τόμοι. Όλο το καλοκαίρι. Όλα του τα διηγήματα που είναι 3 τόμοι.
μέχρι να φτάσουμε στις πρόβες το Σεπτέμβριο. Και από τον Σεπτέμβριο και μετά πήγαμε διήγημα, 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 αλλά τα παιδιά είχαν την εικόνα όλου του έργου του. Πήγαμε από το όλο για να φτάσουμε στο συγκεκριμένο. Αυτό. Δεν υπήρξε να δει μια διασκευή που την έφερε εγώ από το σπίτι του. Όλα προκύπτουν μέσα από την διαδικασία της πρόβας. Μέσα από την παραγωγή δηλαδή. Υπάρχει κάποιο νήμα που συνδέει όλες τις ιστορίες που διαλέχθηκαν ή είναι τυχαία? Το βασικό νήμα που υπάρχει στις ιστορίες είναι η σχέση μας, εμάς των νέων ανθρώπων, με τον Τσέχοφ. Αλλά το βασικό νήμα στην παράσταση δεν είναι τυχαίο, γιατί ο θείος αποτελείται από τις άντρες και μία γυναίκα. Οπότε όλα τα διηγήματα έχουν να κάνουν με τη γυναίκα και τον άντρα. Δεν είναι τυχαίο που σε κάθε διήγημα στο τέλος όλοι οι άντρες τη ζητάνε σε γάμο. Σε κάθε διήγημα υπάρχει πρόταση: θέλεις να γίνεις γυναίκα μου? Στο τέλος. Όλη η σχέση έχει να κάνει με τον άντρα και τη γυναίκα και αυτή την αιώνια πάλι των δύο φίλων. Αυτό που γράφει και ο Τσέχοφ στα περισσότερα του έργα, μη σου πω και σε όλα του. Αλλά το βασικό που υπάρχει στον Τσέχοφ βέβαια και σε όλα τα έργα είναι η σχέση της, είναι το υπαρξιακό θέμα, γιατί ζούμε, ποιο είναι το νόημα της ζωής. Εκείνο όλο το κλειδί. Γιατί ζούμε, γιατί υπάρχουμε, αν έχει νόημα να υπάρχουμε και ποιο είναι αυτό το νόημα. Το θέμα λοιπόν είναι ότι εμείς την παράσταση, επίσης την έχουμε κάνει, είναι ένα musical η παράσταση, διότι υπάρχουν πάρα πολλά τραγούδια που προκύψανε από το υλικό του Τσέχοφ, που όλοι οι στίχοι είναι μόνο από τα έργα του. Δεν έχουμε προσθέσει δικούς μας στίχους, εμείς έχουμε μελοποιήσει μόνο κείμενά του. Που και αυτό είναι μια καινούρια. Και πώς βγήκαν οι στίχοι από Πεζάν? Αυτό θα το δεις στην παράσταση. Γιατί εγώ πιστεύω και το πίστευα και πριν από ασχοληθώ με αυτό το υλικό, ότι υπάρχει πολλή μουσική μέσα στο κείμενό του. Την οποία αποδείχτηκε στην πράξη ότι τελικά υπάρχει. Οπότε θα δεις μελοποιημένα το κείμενό του. Το οποίο η πρόταση για το musical και η πρόταση για την κωμωδία με την έννοια αυτή είναι μια πρόταση καινούργια. Δηλαδή είναι μια πρόταση δικιά μου που ήθελα να το δοκιμάσω πάνω σκηνή. Και τη μουσική ποιος την έγραψε? Παύλος ο Κατσιβέλης. Ο ίδιος ο μουσικός που ήταν και στο Ρόζεκρατ και στο Γράμματα. Υπάρχει ένα team δηλαδή συντελεστών, όπως είναι η Δήμητρα Λιάκουρα που έχει κάνει σκηνικά κουστούμια, ο Παύλος ο Κατσιβέλης μουσική και η Νατάσα Σαραντοπούλου έχει κάνει την επιμέλεια κίνηση, που και τρεις είναι, είμαστε, πάμε όλοι μαζί από το Γράμματα Κάψο Στάλιν, στο Ρόζεκρα, στο Δεν Έχω Τίποτα, στον Καγκουρό και εδώ. Που είναι πάρα πολύ ωραίο και πολύ συγκινητικό. Υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που συνεχίζουν μια κοινή πορεία και αποκτούν σιγά σιγά μια κοινή γλώσσα, ένα κοινό κώδικα, μια κοινή στόχο προσήλωση στα πράγματα, ένα κοινό στόχο δηλαδή, όσον αφορά την επαφή μας, τη δικιά μας με το θέατρο. Και τι θέλουμε να πούμε εμείς σε σχέση με αυτήν την τέχνη. Ένα έργο του Τσέχοφ, παρόλα αυτά, είναι ένα έργο το οποίο είναι πάνω από έναν αιώνα πια. Εννοείται. Και η ερώτηση είναι, τι είναι αυτό που σε κάνει να διαλέξεις εσένα και του ηθοποιού σου ή τον οποιονδήποτε περιπτώσει ασχολείται. Τι είναι αυτό που κάνει να επιλέγεις ένα τόσο παλιό έργο, τι μας λέει σε σχέση με το σήμερα? Αυτό λοιπόν που λες, εντάξει, όταν μιλάμε για κλασικά έργα όπως ο Σέξπιρ, ο Τσέχοφ και τα λοιπά, είναι αυτό που λέμε ότι αυτά τα έργα ξεπερνάνε την εποχή τους. Έχουν στοιχεία ηθογραφίας βέβαια από την εποχή, αλλά έχουν αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που κάνουν αυτοί οι μεγάλοι συγγραφείς, οι υποθέσεις τους και το θέμα τους και το κείμενο να αφορούν όλες τις εποχές και μη σου πω ότι είναι και πιο σύγχρονα από πολλά πιο σύγχρονα έργα σήμερα. Δηλαδή, καταφέρνει ο Τσέχοφ να είναι μια ιστορία πάρα πολύ απλή, κατανοητή. Δηλαδή, καταφέρνει να είναι μια απλή ιστορία που μπορεί να καταλάβει οποιοδήποτε. Καταφέρνει επίσης με το κείμενό του να μην είναι ένα κείμενο δίστροπο, να είναι κατανοητό από όλους. Δεν χρειάζεται δηλαδή να έχει πάρει διδακτορικό για να καταλάβει το κείμενο. Και ταυτόχρονα τα νοήματά του να είναι και φιλοσοφικά και υπαρξιακά και να σε προβληματίζουν και να σε αλλάζουν και να σε κάνουν να σκεφτείς. Και όλο αυτός ο συνδυασμός, δηλαδή του λαϊκού θεάματος ταυτόχρονα με το, πώς να το πω, με τη τεράστια επεμβατικότητα που κρύβουνε, να το κάνει κλασικό και να είναι ανεξαρτήτω εποχής. Και ειδικά και σε τέτοιες εποχές κρίσης, σε εισαγωγικά ή μη και δύσκολες, έχουμε την ανάγκη να γυρίσουμε εκεί που λέμε στη βάση. Σε αυτά τα αιώνια θέματα και ζητήματα που βάζουν αυτή η τεράστια συγγραφή. Σε επαναπροσδιορίζουν δηλαδή. Βλέπεις τη σημερινή πραγματικότητα με άλλο μάτι. Γιατί εντάξει, τώρα η εποχή έχει αναγκάσει πάρα πολλά έργα να αφορούν μόνο την κρίση και να γράφονται συνέχεια για την κρίση, για τους πρόσφυγες, για την επικαιρότητα εννοώ, το οποίο και αυτό είναι θεμητό βέβαια. Αλλά μπορείς να δεις και τη σημερινή πραγματικότητα πολύ πιο σύγχρονα καμιά φορά και με ένα κλείσιμο του ματιού με ένα έργο που είναι πριν από 100 χρόνια. Και που είναι υπαρξιακό, θες να πεις και... Το έργο του Τσέχοφ είναι υπαρξιακό, αλλά έχει το μεγάλο κλειδί ότι στο παρουσιάζει ως λαϊκό θέμα, ότι είναι λαϊκό, ότι απευθύνεται σε όλους. Συνδυάζει δηλαδή τη λαϊκότητα με την πνευματικότητα. Και αυτό όταν συμβαίνει στην τέχνη, γενικά είναι πάρα πολύ σπάνιο και πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή να απευθύνεται σε ευρύ κοινό,
χωρίς να χάνει καθόλου όμως την ποιότητά του. Και αυτό το έχουμε δει και στη ζωγραφική σε πολλούς ζωγράφους και στη μουσική και στη δημοσιογραφία. Υπάρχουν δηλαδή δημοσιογράφοι που είναι κλασικοί και έχουν ξεπεράσει την εποχή τους. Και φαίνονται και οι δημοσιογράφοι που είναι επίκαιροι και αφορούν μόνο το σήμερα. Αυτό νομίζω ότι μπορεί να το δει κανείς σε όλες τις τέχνες και σε όλη τη δραστηριότητα την κοινωνική. Και στην πολιτική μπορείς να το δεις αυτό. Πολιτικούς που ξεπερνάνε την εποχή τους και πολιτικούς οι οποίοι απλά είναι γέννημα θρέμα της εποχής τους. Μουσική Παύλος Κατσιβέλης μαζί με τον Μπάρη το Θωμόπουλο που είναι και ηθοποιός της παράστασης. Σκηνικά κοστούμια Δήμητρα Λιάκουρα. Επιμέλεια Κίνης Ανατάσσα Ραντοπούλου. Φωτισμοί Θάλια Βελεγράκη. Βοηθός σκηνοθέτη Αθηνά Σακαλή. Και παίζουν ηθοποιοί Αλέξανδρος Αχτάρ, Μυρτό Γκόνη, Πάρης Θωμόπουλος και Παναγιώτης Μπρατάκος.